Χριστίνα Κουτσουδάκη. Η γιαγιάκα του φέρε λίγο νόστιμο φαγάκι. Τελικά όλα πρέπει να τα κάνω μόνη μου. Πώς, η αρκούδο παρέα. Λιόχαρη, πυρούνα. Κατσούφι, σπαδένιε, σοφούλι. Ορίστε εδώ είμαστε, έφερα αρκούδο τον αντικό χυμό για όλους μας. Είναι καιρός να αφήσω τη μυστική συνταγή σε κάποιον από σας. Ο Σπαθένιος είναι μικρός ακόμα. Ο Σοφούλης είναι ξεχασιάρης, θα τα κάνει θάλασσα και ο Πυρούνας. Τότε μας μένει μόνο Λιόχαρη, σαν κλαμάρες. Η Λιόχαρη ξέρει τι κάνει. Είναι μια υπεύθυνη αρκουδίτσα. Αγαπητέ Κατσούφι, πιστεύω πως ομιλώ εκ μέρους όλων μας όταν σου λέω «Κούλος το επιτέλους!» Λίγος σεβασμός της κυρίας δεν βλάπτει. Μα γιατί σκέφτεστε μόνο τη βία, παιδιά? Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη πειθό. Α, συμφωνώ, έχεις απόλυτο δίκιο. Εσύ στη χαζομάρα είσαι αυθεντία. Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει και κούλος το. Κατσούφι, αν δεν ερχόταν το τέλος του κόσμου, θα σε αποτελείωνα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κύριε Πολύξερε, τι κάνουμε τώρα? Ναι, καλέ, τι καταπληκτική ιδέα. Λίγα μάγια για να ημερέψει πια ο γερός Τρίγκλος. Άμα πια, αυτό είναι τέλειο. Κοίτα. Εδώ λέει πως το ευχαριστώ και το παρακαλώ είναι μαγικές λέξεις. Νάτος, κάντε τα μάγια. Είπα και ο πίσω μου επίδοξε δικτάτορα. Εντελώς απίστευτο. Α, που να πάρει, καλά λένε πως τα όνειρα δεν κρατάνε πολύ. Νάτα μας πάλι, θα μας αλύσει τα φτάχια μας ο πολυλογάς. Ο Κατσούφης είναι ο πιο γνωστικός από όλους μας. Κι αν γκρινιάζει είναι γιατί νοιάζεται για μας. Τον χρειαζόμαστε. Θεέ και κύριε, τι κάνετε εδώ πέρα εσείς οι δυο? Όχι, δεν σου μαθαίνει το σωστό τρόπο, σου μαθαίνει το δικό του τρόπο. Έλα, Σπαθένιε, σου έφερα κάτι πολύ νόστιμο να φας. Ο Σπαθένιος συμφωνεί πως το δικός μου τρόπος είναι ο καλύτερος. Σπαθένιε, αγοράκι μου, πρόσεχε! Θα χτυπήσεις ένα ξωτικό ζουζούνι. Στάσου, στάσου να σου πω καλή κάντζα, ρε. Περίμενε! Ένα ξωτικό έκανε μάγια στον Κατσούφι και τον υπνώτησε. Έτσι προστατεύεται από τους εχθρούς του. Πρέπει να το πιάσουμε για να τον ξυπνήσει. Μόνο το ξωτικό που έκανε τα μάγια μπορεί να τα λύσει. Σπαθένιε, καρδούλα μου, έλα να με βοηθήσεις να πιάσουμε αυτό το διαβολάκι. Μήπως είδες προς τα που πήγε? Α, το μεγάλο βουνό. Αυτό το βουνό δεν φαίνεται από το δάσος μας. Εκτός εάν βρισκόμαστε στο τρέμουλο, Χρυσούλη μου. Εδώ τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Μερικές φορές ο Κατσούφης δεν ξέρει τι λέει, γλυκό μου παιδί. Αχ, εδώ που τα λέμε, καμιά φορά λέει και κάτι σωστό. Υπέροχα, αγάπη μου. Πάω να φέρω κάτω τον Κατσούφη. Βαρέθηκα. Ο Κατσούφης κάνει εκείνο, ο Κατσούφης κάνει τ' άλλο. Μ' άλλα λόγια, τον θαυμάζεις και θέλεις να του μοιάσεις όταν μεγαλώσεις. Α, κανένα κακό, μα. Θα ήθελα να πιστεύω πως σου μαθαίνω κι εγώ χρήσιμα πράγματα, Σπαθένιε. Φτάνουν τα παιχνίδια, Σπαθένιε μου, είναι ώρα για φαΐ. Α, παπά, δεν μπορείς μόνο σου, Χρυσό μου. Καλέ μου, Σπαθένιε, είσαι σίγουρος πως θέλεις να μας φύγεις? Ξέρεις πως μπορεί να μην μας ξαναδείς ποτέ πια? Σπαθένιε, βλέπω πως έχεις πάρει οριστικά την απόφασή σου. Να πας το καλό και με την ευχή μας. Πυρούνα, ελάτε! Ας τα μαζέψουμε για σήμερα, παιδιά μου. Πυρούνα, για που το έβαλες? Εννοούσα να σπρώξεις το καροτσάκι, κατάλαβες? Το ξέρω, Πυρούνα μου, σε πιστεύω. Προσέξτε πως τυλίγεται το κέικ που περίσσεψε από προχτές. Μπράβο σου, στις τερατολογίες είσαι μανούλα, Πυρούνα. Δεν θα φας τίποτα άλλο μέχρι το μεσημέρι. Μήπως ένα τερατάκι? Ναι, ήτανε πράσινο με ροζ βούλες στη μύτη. Πυρούνα, πάλιωσε το αστείο με τα τέρατα. Βάλε μέσα τα καλάθια τώρα. Γιατί τα καταφέρνω και μόνη μου. Ε, καλά, δεν ανακατεύω και το τσάι με το ποδάρι μου. Ω Θεούλη μου, μήπως θα ήθελες να μου έξινες και τη μύτη τελικά? Ω, σταμάτα επιτέλους. Αυτό θα το κάνω μονάχη μου, Πυρούνα. Άκου να σου πω, Πυρούνα. Λυπάμαι πολύ, παιδί μου, που σου βάλα τις φωνές νωρίτερα. Ήξερα πως ήθελες μόνο να με βοηθήσεις. Αχ, τα πράγματα αρχίζουν να σκουραίνουνε. Πού είναι ο Σοφούλης με τα μαγικά του? Μέρα, Σοφούλη. Χτες βρήκα εδώ μέσα μια συνταγή για ένα νόστιμο σουφλέ. Όχι αν θέλεις φαΐ για το βράδυ. Πρέπει όλα να τα μοιραζόμαστε στα ίσα. Πρόγευμα σε δύο λεπτά και κοίτα μην αργήσεις πάλι. Ο Κατσούφης έχει δίκιο, Σοφούλη. Χρησιμοποιείς τώρα τελευταία τη μαγεία για όλα τα πράγματα. Μα τι σόι τούνελ είναι αυτό? Πες μου, Σοφούλη, εντάξει. Μην αρχίσεις πάλι τους φόβους σου για το υψόμετρο. Μια παγωμένη λίμνη. Σταματήστε τη φαγωμάρα και πάμε να φύγουμε από εδώ πριν γίνω αρκούδο παγάκι. Πριν δύο λεπτά κόντευε να παγώσει η γούνα μου και τώρα υδροκοπάω στα χιονόμπαλα που λιώνει στον ήλιο. Όχι, Σοφούλη, μην πας. Οχ, όχι. Σοφούλη, πώς μπόρεσες? Κοιτάξτε. Πολύ σωστά. Το βιβλίο έστειλε τη φωτιά πίσω στο Ζόρλοκ. Σοφούλη, ούτε οι αρχαίοι προγονείς μας δεν θα μπορούσαν να το κάνουν.
Ανοησίες, μικρή μου. Το τραγούδι σου ήταν υπέροχο. Αυτός ο ανέστητος θα μπορούσε να κοιμάται ακόμη και με ολόκληρο σεισμό γύρω του. Λιόχαρη, άμα κουράστηκες μπορείς να σταματήσεις. Θα τελειώσω εγώ τη δουλειά. Λιόχαρη, πρέπει να μαγειρέψω τα βατόμουρα που απόμειναν. Και θέλω εσύ να μου τα ξεδιαλέξεις. Λιόχαρη, τώρα ξέχνα την Καλίνα. Έχεις πολύ πιο σπουδαία πράγματα να μάθεις. Εδώ και εκατοντάδες χρόνια οι αρχαίοι μας πρόγονοι περνούσαν από στόμα σε στόμα τη συνταγή για το μαγικό φίλτρο. Λιόχαρη, παραδίνω σε σένα την αρχαία κουτάλα των προγόνων μας για να συνεχίσεις την παράδοση. Αν είναι γραμμένη στο μυαλό σου δεν θα τη χάσεις. Και αν είναι φυλαγμένη στην καρδιά σου, κανείς δεν θα μπορέσει να σου την πάρει. Και τώρα ρίξε 6 χούφτες κόκκινα βατόμουρα, μετά 4 πορτοκαλί, 3 ροζ, μετά πρόσθεσε 4 γαλάζια, 3 πράσινα και 1 κίτρινο. Και τώρα το τελευταίο και πιο σημαντικό μέρος της συνταγής. Το μυστικό βρίσκεται στο ανακάτεμα. Πρώτα ανακατεύεις απαλά προς τα δεξιά. Μετά απαλά προς τα αριστερά. Μετά ένα χτυπηματάκι για να βγουν μπουρμπουλήθρες. Το κατάλαβες καλά? Όχι τόσο γρήγορα! Τι χάλια είναι αυτά εδώ! Αρνούμε να φτιάξω φίλτρο μέσα σε τέτοια καταστασία! Πίστεψες ότι στα αλήθεια θα σου έδινα τη συνταγή απέσια δούκα! Όπου να είναι οι φίλοι μου θα σε περιποιηθούν παλιό σατανικέτερα, το όμορφε μασκαρά! Εγώ το ξέρω πως θα το φτιάξεις το φίλτρο. Δούλεψε σκληρά, αρκετά για σήμερα. Αχ, θα έρθει μια μέρα που η Λιόχαρη θα φτιάχνει το τέλειο μαγικό φίλτρο.